Για να δημιουργήσουμε τη ζωή που επιθυμούμε, θα πρέπει να αρχίσουμε να δημιουργούμε από τον κβαντικό πεδίο και όχι από την τρισδιάστατη πραγματικότητα στην οποία ζούμε εμείς οι άνθρωποι, και οτιδήποτε προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε γίνεται πάρα πολύ αργά, με κόπο, με μόχθο και αν γίνει ποτέ. Κβαντικό πεδίο, τι μας λες Φανή τώρα? Λοιπόν, όταν μιλάω για να δημιουργήσουμε από το κβαντικό πεδίο, εννοώ να γίνουμε ο κανένας, το τίποτα, να πατήσουμε το πόδι μας στο άγνωστο και να αποσυνδεθούμε από τον υλικό και το φυσικό κόσμο. Να πετύχουμε έστω, γιατί στην αρχή θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, μέσω προσευχής, διαλογισμού, όπως θέλετε πείτε το, δεν έχει να κάνει με θρησκεία, δεν στηρίζω το διαχωρισμό, αλλά στηρίζω την ενότητα. Όλοι είμαστε ένα, από την ίδια πηγή ερχόμαστε, είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που είναι η αγάπη και το φως, δεν θέλω να διαχωριστούμε, χίλιοι καλοί χωράνε και όλοι αγαπημένοι μπορούμε να είμαστε, και για κάποιο λόγο τέλος πάντων μας έχουν διαχωρίσει, γιατί αυτοί που κινούν τα νήματα ανά τον κόσμο μας θέλουν στο διαχωρισμό, και ο λόγος είναι φυσικά για να μας ελέγχουν καλύτερα. Το λέω και θέλω να το κρατήσετε αυτό, ότι αυτά που ανεβάζω στο κανάλι μου δεν έχουν να κάνουν με θρησκεία. Είτε το πείτε διαλογισμό, είτε το πείτε προσευχή, είτε το πείτε υπέρβαση αυτού, είτε το πείτε επαφή με την εσωτερική μας φωνή, σύνδεση με τον ανώτερό μας εαυτό, ηρεμία του εσωτερικού μας κόσμου. Όπως και να το πείτε, είναι το ίδιο πράγμα. Ο μόνος τρόπος να δημιουργήσουμε τη ζωή που επιθυμούμε είναι μέσα από το άγνωστο, μέσα από το τίποτα. Με την αποσύνδεσή μας από τον φυσικό και τον υλικό κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε, και στην αρχή, όπως σας έλεγα, μέσω της προσευχής, του διαλογισμού, που θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε μία ηρεμία του μυαλού μας, αυτό θα το πετύχουμε στην αρχή για πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ο διαλογισμός δεν είναι κάτι που το έχουμε ή δεν το έχουμε, δεν είναι κάτι έμφυτο. Είναι σαν ένα σπορ που ξεκινάς να το μάθεις και με την εξάσκηση σιγά σιγά το μαθαίνεις όλο και καλύτερα και κάποια στιγμή το τελειοποιείς. Γι' αυτό λέω ότι στην αρχή μπορεί να είναι δευτερόλεπτα αυτά που θα πετύχετε, το κενό στο μυαλό σας που θα σταματήσουν αυτές οι σκέψεις, που όσο επιτοπλίστων οι σκέψεις που κάνουμε και υπεραναλύουμε, που φέρνουμε στο μυαλό μας και γίνεται χαμός εκεί, είναι αρνητικές. Οπότε, έστω και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, όταν θα πετύχουμε αυτό το κενό στο μυαλό μας και θα μπούμε, θα περάσουμε στο άγνωστο και θα είμαστε το τίποτα, ο κανένας, εκείνη είναι η στιγμή που θα πρέπει να παίξουμε σαν ταινία αυτό που επιθυμούμε. Θέλω να δημιουργήσετε μια ταινία από αυτά που επιθυμείτε. Πώς θέλετε να είναι η ζωή σας? Ποιοι θέλετε να είστε? Κάντε μια πολύ μικρή ταινία. Και εκεί που θα έχετε ηρεμήσει και θα έχετε πετύχει την ηρεμία του μυαλού σας, έστω και για λίγο, θα παίξετε αυτή τη ταινία και θα τη συνοδεύσετε με ένα ανυψωμένο συνέστημα. Τι είναι ανυψωμένο συνέστημα? Είναι νιώθω σαν αυτό που επιθυμώ να το έχω ήδη στη ζωή μου. Πώς θα ένιωθα αν το είχα? Αυτό θέλω να νιώσετε εκείνη τη στιγμή που αυτή η ταινία θα παίζετε. Το λέω ταινία, αυτό είναι ο οραματισμός. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλά είναι αυτό να γίνεται για τα σας 10 λεπτά, 1 τέταρτο κάθε μέρα. Καλά είναι το πρωί με το που ξυπνάμε και αν μπορείτε και το βράδυ πριν κοιμηθείτε ακόμα καλύτερα. Αυτές είναι εκείνες οι στιγμές που το μυαλό μας είναι ήρεμο, τα κύματα είναι θήτα, τα θήτα είναι η ύπνωση. Η ύπνωση είναι το υποσυνείδητό μας. Είναι ο μόνος τρόπος να επαναπρογραμματίσουμε το υποσυνείδητό μας. Η προσωπικότητά μας είναι οι πεπιθήσεις μας. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας πρέπει να αλλάξουμε τις πεπιθήσεις μας. Αλλάζοντας την προσωπικότητά μας θα αλλάξουμε την πραγματικότητά μας. Έτσι λίγο απλά σας τα λέω. Οπότε αυτά είναι έτσι λίγο τα βήματα, ας το πούμε ότι είναι το μεγάλο μυστικό. Το πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τη ζωή που επιθυμεί, γιατί δεν φτάνει μόνο να τη σκεφτούμε και δεν φτάνει μόνο να ψελίσουμε κάποιες θετικές δηλώσεις. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Και αφού κάνετε αυτά, και πέρα από βιντεάκια που έχω κάνει, ότι γράφουμε και τους στόχους μας για να ξέρουμε, να επενθυμίζουμε στον εαυτό μας προς τα που θέλουμε να πάμε, που καλά είναι το πρωί μαζί με την προσευχή μας, τον διαλογισμό μας και τον οραματισμό μας, να διαβάζουμε και τους στόχους μας.
αν τους έχετε γραμμένους, αλλιώς κάθε μέρα το πρωί μπορείτε να γράφετε 5. Πώς θέλετε να πάει η μέρα, πώς θέλετε, τι θέλετε από τη ζωή σας, 5 πραγματάκια μπορούμε να τα γράψουμε. Και αυτά παίρνουν πάρα πολύ λίγο χρόνο, δεν θα σας πάρουν παραπάνω από 20 λεπτά. 20 λεπτά δεν αξίζει να ξυπνήσετε λίγο νωρίτερα? Γιατί το μυαλό σας θα σας παίξει παιχνίδια. Θα σας πει, έλα μωρέ τώρα, εσύ βιάζεσαι, θέλει να πιεις τον καφέ σου, να φας, να ετοιμάσεις τα παιδιά για το σχολείο και να φύγεις σφαίρα στη δουλειά. Ξυπνήστε λίγο νωρίτερα. Και θα δείτε ότι αυτή η διαδικασία θα έχει αποτέλεσμα στη ζωή σας, θα καλυτερεύσει τη ζωή σας και θα ξυπνάτε ακόμα πιο νωρίς. Εγώ δίνω πολύ χρόνο το πρωί στον εαυτό μου, πριν ξεκινήσω την ημέρα μου. Πριν αρχίσει η βουή της ημέρας, πριν αρχίσει το χάος της ημέρας, οι υποχρεώσεις της ημέρας. Ξυπνάω καθημερινά 6 παρατέταρτο. Και με το που ξυπνάω, αυτό που θα κάνω είναι να διαβάσω τους 300 στόχους μου. Θα βάλω βίντεο με την τεχνική αυτή. Και μετά θα βάλω τα αθλητικά μου ρούχα και θα φύγω για τρέξιμο. Και υπάρχει λόγος που το κάνω αυτό. Και αν δεν μπορείτε να βγείτε για τρέξιμο, μπορείτε να κάνετε στο σπίτι, αν θέλετε, 10 λεπτά, 1 τέταρτο, μία έτσι μορφή άσκηση που θα σας κάνει να υδρώσετε. Και στη συνέχεια αυτό που κάνω είναι να γυρίσω από το τρέξιμό μου και να κάνω το διαλογισμό μου με ειδική μουσική, η οποία με χαλαρώνει και με φέρνει λίγο σε πιο χαλαρή κατάσταση στο νου μου. Και μαζί εκεί μετά παίζω αυτή τη ταινία, οραματίζομαι τη ζωή που επιθυμώ βάζοντας το ανυψωμένο μου συναίσθημα. Και φυσικά στο τέλος πάντα νιώθω ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχω, χωρίς να εστιάζω σε αυτά που δεν έχω. Δηλαδή δεν εστιάζω στην έλλειψη, εστιάζω στην αυθονία. Και η μέρα μου μετά ξεκινάει. Θα κάνω όμως άλλο βίντεο, γι' αυτό και δεν σας αναλύω την πρωινή μου ρουτίνα. Θέλω να κάνω ξεχωριστό βίντεο για την πρωινή ρουτίνα. Το βίντεο αυτό θα γίνει μετά σε λίγες μέρες. Θέλω να φύγει και το τρίμερο αυτό των εορτών, φώτα, τα Γιαννιού και την Κυριακή. Και από εβδομάδα θα σας ανεβάσω βίντεο με το πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος μια πρωινή ρουτίνα που μπορεί να την κάνει στα μέτρα του, ανάλογα με το πόσο χρόνο μπορεί να διαθέσει. Και δεν είμαστε όλοι και όλες τις εποχές του χρόνου χαλαροί. Οπότε άλλος μπορεί να έχει μισή ώρα, άλλος μία μισή ώρα, άλλος μπορεί να έχει 10 λεπτά, άλλος μπορεί να έχει 1/4. Θα το δούμε όμως αυτό. Έρχεται βίντεο SOS και για την πρωινή ρουτίνα. Και όσοι είστε νέοι στο κανάλι μου, πατήστε το κουμπάκι εγγραφή, το κουδουνάκι δίπλα με το όλες, πατήστε όλες, για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις για τις αναρτήσεις στην κοινότητα, για τα shorts, για τις ιστορίες, για τα βίντεο, για τα live, για όλα.